Καλημέρα, έχουμε βγει, έχουμε βγει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεκέμβρης πλέον, Βεβαίως, καλημέρα και από μένα. Τι καλό έλα. Μήνα, καλά είμαι. Ωραία στολή. Σ' αρέσει. Τζαπανίζ είναι ή Τσαϊνίζ. 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 Λοιπόν, ωραία. Σήμερα θα μαγειρέψουμε με ξεράζει μαρικά Mr. Grant. Θα κάνουμε τρεις πολύ ωραίες συνταγές με ζυμαρικά και ελπίζουμε να μας συνοδεύσετε, να μας δείτε δηλαδή, την ώρα που τα κάνουμε, να τα δοκιμάσετε μετά. Η ουσία του πράγματος είναι αυτή, ότι κάνουμε να δίνουμε έτσι μερικές ιδέες, μερικά tip για να συνεχίσετε το μαγείρεμα στο σπίτι σας. Λοιπόν, να ζούμε την κάρτα με την πρώτη συνταγή. Λοιπόν, θα κάνουμε χιλοπίτες με χωριάτικο λουκάνικο και σάλτσα ντομάτα. Στέλλα, θες να πεις την, να ανάψω εγώ εδώ τα. Ναι, βεβαίως. 300 γραμμάρια λουκάνικα χωριάτικα, 400 γραμμάρια ντοματίνια ψιλοκομμένα, μία σκελίδα σκόρδο, 100 γραμμάρια κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 30 ml εξαιρετικά βαρθένο ελαιόλαδο, 20 γραμμάρια αλάτι, 3 γραμμάρια φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 500 γραμμάρια χιλοπίτες. Εντάξει, μην τις λες όλες τις ποσότητες, πάνω κάτω. Μαϊντανό, ένα φύλλο δάφνης, 150 γραμμάρια αμφότυρο και νερό. Απλά πράγματα. 2-3 πράγματα θα βάλουμε μέσα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να προμαγειρέψουμε όλα τα υλικά και απλά μετά να κάνουμε μια μακαρονάδα. Και ο άλλος τρόπος είναι να το κάνουμε στο φούρνο. Εμείς θα κάνουμε το δεύτερο τρόπο που είναι λίγο και πιο μαγειρευτό, έτσι λίγο πιο λιγούρα που το λέμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, ας δούμε λίγο το διαγωνισμό. Γράψτε μας σε σχόλιο comment τη δική σας αγαπημένη συνταγή με ζυμαρικά. Προσκαλέστε ένα φίλο σας να παρακολουθήσει το βίντεο κάνοντας το γνωστό tag και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από 1500 πόντους στην κάρτα μασούτης. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ την κατσαρόλα μας. Καίει, έχουμε βάλει λίγο λαδάκι να κάψει και θα πάρουμε τώρα το χωριάτικο λουκάνικο. Βάζουμε για το λουκάνικο, μας έμεινε ένα. Βάζουμε το λουκάνικο μέσα να θα το σοτάρουμε. Θα βγάλει τα αρώματά του, θα βγάλει και πολύ από το λίπος του και θα μας βοηθήσει μετά για να σοτάρουμε και το κρεμμύδι, τα ντοματίνια και το σκόρδο που θα προσθέσουμε μέσα. Έχουμε βράσει εδώ τις χιλοπίτες. Τις βράσαμε περίπου 8-9 λεπτά, τις κρυώσαμε και τις έχουμε αφήσει στην άκρη. Τις έχουμε λαδώσει λίγο βέβαια για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Σε αυτή εδώ τη συνταγή μπορούμε να προσθέσουμε να βγάλουμε το λουκάνικο για να βάλουμε μπέικον. Απλά νομίζω με το λουκάνικο θα είναι πολύ πιο ωραίο. Ή το άλλο μπορούμε να προσθέσουμε είναι να βάλουμε κοτοπουλάκι ή κόκορα. Εδώ στο σοτάρισμα, ναι, γιατί όχι, κόκορα, ναι. Γαλοπούλα. Όχι αλαντικό. Συνεχίζουμε στο σοτάρισμα. Να πούμε και καλημέρα εδώ στους φίλους μας βλέπουν από κοντά. Τι κάνετε? Ναι, ναι. Λοιπόν, σοτάρουμε, συνεχίζουμε. Αυτό βγάζει σιγά σιγά, άμα το βλέπετε κιόλας. Βγάζει σιγά σιγά διάφορα λίπη που έχει μέσα το λουκάνικο. Όλο αυτό το λίπος μετά θα μπει μέσα στο ζυμαρικό. Μόλις έχουμε σοτάρει το λουκανικάκι μας, τώρα καλό είναι να πάρει και λίγο χρώμα, να μην είναι έτσι άχρωμο. Άρα το αφήσουμε λιγάκι ακόμα. Τι λες, θέλω να πω, πώς πέρασε αυτό το Κυριακό? Ωραία, ήσυχα, καλά. Ήσυχα. Ναι, ναι, ήσυχα. Λοιπόν, τώρα θα βάλω το κρεμμυδάκι. Και το σκόρδο. Θα μου δώσει, Στέλλα, θα βάλουμε και λίγο ριγανούλα φρέσκια. Τώρα, καθώς σοτάρουμε τα λουκάνικα και το κρεμμύδι με το σκόρδο. Βάλουμε και λίγο αλατάκι να μαλακώσει πιο γρήγορα το κρεμμύδι μας και λίγο πιπέρι έτσι για τη γεύση. Θα τα ρίξουμε έτσι φιλαράκια. Φιλαράκια. Φιλαράκια, κάτω φιλαράκια. Άμα θέλουμε το κρεμμύδι μπορούμε να το κόψουμε και σε λωρίδες. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ να είναι σε λωρίδες, να το καταλαβαίνεις πιο έντονα το κρεμμύδι. Ειδικά έχει πάρα πολύ ωραία γεύση όταν καραμελώσει. Μόλις αρχίσει και καραμελώνει, βγάζει όλα τα αρώματά του, γλυκίζει αρκετά. Ναι, ρίξτε το, ναι, ευχαριστώ. Και θα μου δώσει και να βάλουμε και ένα κομματάκι βούτυρο. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω αυτά είναι αρκετά, ναι. Έχει βάλει εδώ και η Στέλλα μας, έχει βάλει το τη ρίγανη, τη φρέσκια, βάλαμε το βούτυρο.
και σιγά σιγά τώρα το καραμελώνουμε. Επίσης, μέσα στη συνταγή μας θα βάλουμε ψιλοκομμένο ντοματάκι, κονσέρβα και φρέσκο ντοματίνι. Πρώτα βέβαια θα βάλουμε το ντοματίνι και θα σβήσουμε και με λίγο κρασάκι. Τώρα βλέπουμε έχουμε καραμελώσει το κρεμμύδι, έχει πάρει και χρώμα. Θα βάλω λίγο κρασάκι. Να κάνουμε έτσι το reduction που λέμε, να φύγει το περισσότερο αλκοόλ, να μείνουν μόνο έτσι οι ωραίες ουσίες από το κρασί. Είπαμε προσέχουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ έτσι ώστε να μείνει μετά το φαγητό μας πικρό. Περιμένουμε λιγάκι. Δείτε τι ωραίο ζουμάκι έχει. Τώρα σε αυτό το σημείο, ενώ έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, θα βάλουμε τα ντοματίνια. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραίο χρώμα έχει πάρει η συνταγή μας. Λουκανικάκι τώρα το βλέπω και μου τρώγουν τα σάλια. Ναι. Ναι, λιγούρα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, βάζουμε τώρα και το ψιλοκομμένο ντοματάκι. Τις χυλοπίτες μου, Mr. Grand, ξερές, τις οποίες τις έχουμε προβράσει για περίπου 7-8 λεπτά, κάτσε να δούμε πως θέλουν και άλλες. Απλά δεν τις βράζουμε εντελώς, γιατί θα βράσουν και μέσα εδώ και μέσα στο φούρνο που θα τις βάλουμε. Να κρατάνε δηλαδή λίγο, να μην μας λασπώσουν μετά μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο θα βάλω αλατάκι, θα βάλω λίγο ζωμό ή νερό, ό,τι έχω. Πιπέρι έτσι μπολικό, ταιριάζει με το λουκάνικο, έχει και κρύο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε και το υπόλοιπο ντοματάκι, το ψιλοκομμένο. Δώστε μου και το υπόλοιπο. Ναι, ορίστε. Το βάλουμε όλο. Ευχαριστώ. Τώρα θα το δώσουμε μια βράση και μόλις πάρει μια βράση θα το βάλουμε στο ταψάκι και θα το τελειώσουμε στο φούρνο. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα, γύρω στα 10 λεπτάκια, ίσα-ίσα θα μας δέσουνε τα υγρά που έχει μέσα, πάρε τις χυλοπίτες, νομίζω είναι αρκετές. Και στο τέλος θα προσθέσουμε το ανθότερο, το τριμμένο. Λοιπόν, ωραία, λίγο άλλο ακόμα αλατάκι. Θα το βγάλω εγώ τώρα από εδώ. Θα το βάλω στο ταψάκι και μέχρι να κάνω εγώ αυτή τη διαδικασία θα μας πει η Στέλλα εδώ για το διαγωνισμό. Γράψτε μας σχόλιο και comment τη δική σας αγαπημένη συνταγή με ζυμαρικά και προσκαλέστε έναν φίλο σας να παρακολουθήσει το βίντεο κάνοντας tag και το όνομά του στο σχόλιο. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από 1500 πόντους στην κάρτα του Μασούτη. Λοιπόν, έχουμε βάλει το ζυμαρικό μας. Τώρα ή θα το βάλουμε λίγο ίσα-ίσα να χυλώσει μέσα στο φούρνο, να ξεραθούν και λίγο από πάνω. Και μετά θα βάλουμε το τυρί ή θα το ανακατέψουμε το τυρί έτσι ώστε να λιώσει μέσα το τυρί. Τι λες με τα δύο. Μέσα. Μέσα. Άντε, ωραία, δώσουμε ένα γαντάκι. Ορίστε. Δύο μάλλον καλύτερα. Παραθώ. Ορίστε. Βασίλη, τι άλλο τυρί μπορούμε να βάλουμε εκτός από ανθότυρο. Νομίζω φέτα. Γραβιέρα. Δεν το ανακατεύω. Το βάζω έτσι από πάνω. Έτσι ώστε όταν θα το βάλω τώρα στο φούρνο να μου κάνει έτσι να πάρει και λίγο χρώμα. Να κάνει έτσι και μια ωραία. Σε εισαγωγικά κρούστα. Θα πάρω μόνο λίγο λαδάκι, ναι. Να βάλω από πάνω. Βασικά στο βάλω έτσι. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε ξερή ρίγανη, μπορούμε να βάλουμε ξερό δυόσμο, βασιλικό. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανοίγουμε το φούρνο. Το βάζουμε για περίπου 10 λεπτάκια έστω να πάρει χρώμα από πάνω το τυράκι μου και να μου δέσει λίγο τη σάλτσα. Και να πούμε εντάχει πως κάναμε την πρώτη μας συνταγή. Χρησιμοποιήσαμε χυλοπίτες μασούτη από τον τόπο μας. Τις βράσαμε για περίπου 7-8 λεπτάκια, αναλόγως τώρα πως θέλουμε. Είπαμε και πιο πριν ότι δεν τις βράζουμε εντελώς γιατί θα τις βάλουμε και λίγο στο φούρνο. Τις κρυώνουμε και τις αφήνουμε στην άκρη.
Στη συνέχεια βάζουμε ένα πλακερό, έτσι λίγο μια πιο ανοιχτή κατσαρόλα και σοτάρουμε λίγο το λουκανικάκι να βγάλει τα υγρά. Βάζουμε το κρεμμυδάκι, το σκορδάκι, τα καραμελώνουμε. Σβήνουμε με λίγο γρασάκι, προσθέτουμε τις ντοματούλες, λίγα υγρά, τις χυλοπίτες και τελειώνουμε στο φούρνο μαζί με το ανθότυρο για περίπου 10 λεπτά. Ας δούμε λίγο τη συνταγή τώρα, τη δεύτερη. Λοιπόν, βίδες Mr. Grand με τόνο και κεφαλοτήρι. Θα χρειαστούμε μισό κιλό βίδες τώρα ανάλογα και πόσο θέλετε να κάνετε. Τόνο σε νερό ή και σε λάδι μπορείτε να βάλετε, Mr. Grand. 200 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα στη μέση. Ένα κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο. Ελαιόλαδο. Μισό ανάλογα τώρα λεμόνι πόσο σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Ο χυμός του. Αλάτι. Άνηθο και φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Τώρα, αυτή η συνταγή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μπορεί να γίνει είτε κρύα είτε ζεστή. Πάλι προμαγειρεύουμε τα ζυμαρικά για περίπου 6-7 λεπτά θέλουν οι βιδούλες. Τις κρυώνουμε. Αν θέλουμε να το κάνουμε τη συνταγή κρύο, συγγνώμη, να τις κάνουμε κρύες, ακολουθάμε αυτή εδώ την διαδικασία. Παίρνουμε μια μπασουνούλα εδώ από πίσω, από την κουζίνα μας. Θα την κάνουμε δηλαδή σαν σαλάτα. Βάζουμε λίγα από τα ζυμαρικά μας που έχουμε προβράσει. Βάζουμε λίγο από τον τόνο. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Ντοματίνι. Στύψε λίγο ένα λεμονάκι, Στέλλα. Λίγο αλάτι. Πιπέρι. Και φρέσκο ελαιόλαδο. Εννοείται τώρα εδώ πέρα θα πήγαινε πάρα πολύ να βάλουμε ελιά. Ροδέλα ελιά ή να βάλουμε λίγο κάπαρι. Ταιριάζαν αυτά. Θα ψιλοκόψουμε και λίγο άνηθο τώρα. Θα ψιλοκόψει λίγο η άνηθο η Στέλλα, θα δοκιμάσω εγώ. Ωραίο είναι, λίγο αλατάκι μόνο θέλει. Και ο άλλος τρόπος, μέχρι να μας ψιλοκόψει εδώ η Στέλλα τον άνηθο, είναι ο ζωστός τρόπος. Θα πάρω ένα τηγανάκι, KitchenAid. Εντάξει. Τέλεια. Ανακάτεψέ το και βάλ' το σε ένα πιατάκι. Μέχρι να κάνω εγώ το ζεστό. Ναι, να σου τα φέρω. Λοιπόν, βάζουμε το τηγάνι, το KitchenAid, με την τριπλή επίστρωση αντικολλητικού. Μας βοηθάει πάρα πολύ, μας καραμελώνει πάρα πολύ ωραία και μας σοτάρει πάρα πολύ ωραία αναλόγως τι θέλουμε να σοτάρουμε. Τώρα, επειδή ο τόνος είναι ήδη ψημένος, καλό είναι να μην τον ψήσουμε πάρα πολύ. Θα το βάλουμε προς το τέλος. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα σοτάρουμε λίγο το φρέσκο κρεμμυδάκι. Μόλις αρχίζει έτσι λίγο και μαλακώνει, θα προσθέσουμε τα ντοματίνια μας. Να πάρω λίγο αυτό από εδώ. Θα προσθέσουμε τα ντοματίνια μας και μετά θα βάλω και το ζυμαρικό μου. Περιμένω λίγο. Είπαμε βάζουμε και λίγο αλατάκι. Πάντα στο σοτάρισμα. Να πάρω εγώ λίγο. Συγγνώμη. Έχω και ξύλινη αν θες. Ορίστε. Έχω και ξύλινη αν θες. Έπειρας, εντάξει. Οπ, μας έφυγε. Να ελέγξω εγώ λίγο και τις χυλοπίτες. Καλά πάνε. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε και ξερό κρεμμυδάκι, ε. Μαζί με το φρέσκο ή να βάλουμε μόνο ξερό. Λοιπόν, έχουμε μαλακώσει το κρεμμυδάκι. Καλό είναι να μην το σοτάρουμε πάρα πολύ. Να το αφήσουμε λίγο ζωντανό. Να βάλουμε την ντοματούλα. Εκτός από τόνο, άλλο ψάρι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε σολομό στη συγκεκριμένη συνταγή.
Θα βάλουμε και τις βίδες μας. Αλάτι τώρα. Βάζουμε αρκετό, γιατί το ζυμαρικό το έχουμε κρυώσει. Έχει φύγει δηλαδή ό,τι γεύση είχε. Πιπεράκι. Τώρα θα μου φέρει λίγο βουτυράκι τη Στέλλα. Θα προσθέσω και λίγο φρέσκο λιόλαδο. Πάρα πολύ απλή μακαρονάδα, πάρα πολύ ελαφριά. Εντάξει. Και τώρα προς το τέλος θα προσθέσω και τον τόνο. Θα μου κόψω και τον άνηθο. Βεβαίως. Εντάξει, άνηθο θέλω, ένα λεμονάκι για να σβήσουμε και είμαστε πάσο. Ωραία. Τέλεια, θα μπορούσαμε κιόλας να σε αυτή εδώ τη συνταγή, τώρα αναλόγως στη διατροφή μας, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία για κάποιον που κάνει κάποια συγκεκριμένη διατροφή που δεν έχει πολλά λιπαρά, που δεν έχει πολλά βούτυρα, κρέμες κτλ. Ανακατεύουμε έτσι όμορφα. Τέλεια. Θέλει. Θα ρίξει και η Στέλλα τον άνηθο. Εντάξει. Εξαιρετικά. Τέλεια. Το βγάζουμε από τη φωτιά. Κλασικά δοκιμάζουμε. Θέλω να θες πάρε το λεμόνι. Και είναι πάρα πολύ νόστιμη. Όπως όλα που κάνουμε. Άμα δεν πενέψουμε. Το σπίτι μας λέει. Ακριβώς. Πες να μας πλακώσεις. Αφού είσαι καλός. Εντάξει, είδαμε δύο εκδοχές, τη ζεστή και την κρύα. Να αφήσω λίγο αυτό στην άκρη. Είδαμε, είπαμε ξαναλέω, επαναλαμβάνω λίγο, είδαμε δύο εκδοχές με τις βίδες. Κάναμε και ζεστές και κρύες. Στον πρώτο τρόπο απλά έχουμε προβράσει τα ζυμαρικά μας, τις βίδες. Τα έχουμε κρυώσει για περίπου, είπαμε τα βράζουμε για περίπου 7-8 λεπτά, τα κρυώνουμε, τα αφήνουμε στην άκρη. Και μετά απλά δεν κάνουμε κάτι άλλο από το να ανακατέψουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά ή ό,τι τραβάει η καρδιά μας ή η γεύση μας, μπορούμε να προσθέσουμε μέσα στο ζυμαρικό. Πήρα μια μπασινούλα, βάλαμε τις βίδες, προσθέσαμε ντοματίνια, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο, χυμό λεμόνι, ελαιόλαδο, τον τόνο, ανακατέψαμε και φάγαμε. Ο άλλος τρόπος είναι, βάλαμε το τηγάνι, σοτάραμε ελαφρώς το φρέσκο κρεμμύδι, βάλαμε τα ντοματίνια, τα ζυμαρικά, τον τόνο στο τέλος, αλατάκι, περάκι, άνηθο, χυμό λεμόνι. Είμαστε έτοιμοι, γρήγορη μακαρονάδα, πανεύκολη. Ας δούμε ξανά λίγο άλλη μια φορά την συνταγή με τις βίδες, να πούμε τον διαγωνισμό και να προχωρήσουμε στην τρίτη συνταγή. Λοιπόν, βίδες μίστε γκραν με τόνο και κεφαλοτήρι που δεν έβαλα, την έκανα έτσι λίγο πιο light. Βίδες, τόνο σε νερό, ντοματίνια κομμένα, κρεμμύδι φρέσκο ψιλοκομμένο, ελαιόλαδο, λεμονάκι, αλάτι, πιπέρι και άνηθο. Αν θέλετε μπορεί να βάλετε και κεφαλοτήρι. Εντάξει, αν θέλετε. Εγώ την έκανα έτσι πιο light, είναι ακόμα πιο νόστιμη. Έχει το λεμονάκι, έχει τον τόνο. Εντάξει, νομίζω μας καλύπτουν αυτές οι γεύσεις. Ας βάλουμε λίγο το διαγωνισμό, να βγάλω εγώ και τις χειροπίτες που σε ένα λεπτάκι θα είναι έτοιμες. Έλα Στέλλα, πες το. Γράψτε μας σχόλιο και comment τη δική σας αγαπημένη συνταγή με ζυμαρικά και προσκαλέστε έναν φίλο σας να παρακολουθήσει το βίντεο κάνοντας tag το όνομά του στο σχόλιο σας. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από 1500 πόντους στην κάρτα του Μασούτη. Τέλεια. Λοιπόν, να περιμένουμε τώρα ένα λεπτάκι λίγο να δω τις χυλοπίτες. Να βάλω εδώ τις πετσέτες μου να μην καώ. Για να ελέγξω. Νομίζω ότι είναι καλά, μην τις ψήσω άλλο. Αχ, ναι. Έτοιμες και οι χυλοπίτες μου. Δεν χρειάζεται να πάρει περισσότερο χρώμα. Νομίζω είναι καλά. Θέλουμε μια κουτάλα, ας πάρω αυτήν. Ανακατεύουμε άμα θέλουμε. Βλέπουμε τι ωραία έχουν δέσει. Μύρισε καταπληκτικά. Και τώρα όταν το βγάζουμε, ενώ το έχουμε βάλει στο φούρνο, θα ψιλοκόψουμε λίγο δυόσμο μέσα και λίγο μαϊντανό. Κόψε εσύ τον μαϊντανό, κόψω εγώ λίγο δυόσμο. Δεν τα βάζω τα μυρωδικά μέσα στο φούρνο, θα μου καούνε. Και θα πικρίσουνε. Και θα πικρίσουνε ακριβώς.
ψιλοκόβω, πασπαλίζω εδώ το φαγητό μου, μου σφέρει και τον μαϊντανό η Στέλλα. Τέλεια, καλό είναι τα μυρωδικά, έχουμε ξαναπεί, να τα βάζουμε προς το τέλος. Για να διατηρούν τα αρώματά τους. Ακριβώς. Και τώρα το μυστικό, ξέρεις ποιο είναι εδώ, θα βάλουμε λίγες σταγόνες λεμόνι. Ναι. Λίγες όμως, δεν θέλουμε να ακούγεται το λεμόνι, ίσως να βοηθήσει για να είναι, για να, πώς να το πω, για να βγάλει τις υπόλοιπες γεύσεις. Έλα, βάλ' το. Λίγο, πολύ λίγο όμως. Να δεικνύσει τις υπόλοιπες γεύσεις. Βρε, όχι σε ένα σημείο. Πάλι, δηλαδή. Κάτσε. Εντάξει, φτάνει, φτάνει. Σε έβγαλε. Τέλεια, ανακατεύω και σερβίρω. Δείτε, δείτε τώρα τι ωραίο φαίνεται. Δεν είναι και το πιο ελαφρύ φαγητό, βέβαια, με τα λουκάνικα. Αλλά είναι νόστιμο. Είναι υπέροχο αυτό. Έτοιμες και οι χιλιοπίτες μας. Να τις βάλω εδώ στην άκρη να δοκιμάσει ο κόσμος που βρίσκεται εδώ κοντά μας. Θα έρθει η Κλεονίκη να μας βοηθήσει. Θα αφήσω εδώ στην άκρη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Η Θωμαΐς είστε. Όχι, μαμά μου. Όχι, α, η μαμά σου. Νόμιζα, ήταν Θωμαΐς. Περίμενε Θωμαΐς. Συγγνώμη. Τι να κάνω. Μαμά μου. Συγγνώμη, συγγνώμη, μη φωνάζεις. Παρακαλώ. Δεν μου μοιάζει. Έτοιμη και η δεύτερη συνταγή μας, η πρώτη δηλαδή, αλλά τη βγάλαμε σε δεύτερο χρόνο. Να σου το υπενθυμίσω λίγο ξανά πώς το κάναμε. Ήταν οι χιλοπίτες με το λουκάνικο, σοτάραμε το λουκανικάκι, βάλαμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα σοτάραμε όλα μαζί. Βάλαμε το ψιλοκομμένο ντοματάκι, το ντοματίνι, σβήσαμε λίγο κρασί, ζωμό, τις χιλοπίτες και στο φούρνο. Λίγο τριμμένο αθότυρο και μυρωδικά στο τέλος, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Είσαι πολύ καλός. Ναι, αλήθεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα με την τρίτη συνταγή, να δούμε λίγο την κάρτα με την τρίτη συνταγή, τα οποία είναι τα λιγκουίνι μας, με τα λαχανικά. Έλα, Στέλλα, πες τα. Λιγκουίνι με λαχανικά. Μία μελιτζάνα, ένα κολοκυθάκι, δύο καρότα, μία κόκκινη πιπεριά, μία κίτρινη, μία πράσινη, 15 ντοματίνια, 10 φύλλα δυόσμου, 250 γραμμάρια μανιτάρια κομμένα, 100 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια λιγκουίνι, αλάτι και φρεσκοτημένο πιπέρι. Λοιπόν, τώρα αυτή η συνταγή είναι λίγο χρονοβόρα. Εντάξει, θα την κάνουμε λίγο σιγά σιγά για να την καταλάβουμε κιόλας. Την καταλάβετε μάλλον. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε. Ναι, λοιπόν, θες πάρε πρώτα τη μελιτζάνα. Okay. Κόψε τη μελιτζάνα, βγάλε τη φλούδα και κόψε έτσι ζουλιέντε τη μελιτζάνα. Λίγο, μια φετούλα θέλουμε, δεν θέλουμε πολύ. Κόβουμε τις πιπεριές μας, γενικά όλα τα λαχανικά ζουλιέν, έτσι σε λωρίδες. Και το καρότο. Κόβουμε πρώτα έτσι φετούλες, έχουμε πει. Και μετά όσο πιο ψηλό γίνεται. Άμα δεν μπορούμε να το κόψουμε έτσι, μπορούμε να το κόψουμε και σε κυβάκια. Μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά δεν μας πειράζει. Λοιπόν, βάζω, άπα, δεν έβαλα λαδάκι. Βάζω πρώτα λαδάκι στο τηγάνι μου. Τέλεια. Και βάζω πρώτα το καρότο και τις πιπεριές. Περιμένω πρώτα να σοταριστούν. Ωραία. Τώρα θα κόψω και το κολοκυθάκι, έτσι σε μικρές λωρίδες. Λίγο, Στέλλα, φτάνει. Φτάνει. Ναι, ναι. Βάλτε εδώ μαζί με τα κολοκυθάκια. Να μην κόψουμε λίγο ακόμα. Τέλεια. Κόβουμε και τα μανιτάρια. Ωραία, τα μανιτάρια τα βάλουμε στο τέλος. Ας βάλουμε και τα κολοκυθάκια με τις μελιτζάνες. Τι είπαμε, αλατάκι. Και θα μου δώσει η Στέλλα και λέω κανένα κλονάρι τι να βάλουμε. Να βάλουμε λεμονοθύμαρο. Όχι, θυμαράκι μάλλον που έχει. Ναι. Λεμονοθύμαρο νομίζω δεν έχουμε. Λίγο αλάτι, πιπέρι, ξανά λίγο λαδάκι, γιατί το τράβηξαν τα λαχανικά μας. Το ρίξουμε. Έλα. Είναι εντάξει αυτό. Ναι, μια χαρά. Έβαλε και το θυμάρι η Στέλλα. Μπορούμε εδώ, αν θέλουμε, να βάλουμε και μια σκελίδα σκόρδο. Ολόκληρη όμως. Άμα τη βάλουμε τώρα ψιλοκομμένη, θα μου καεί. Μέχρι να σοτάρω τα υπόλοιπα και να μαγειρευτούν τα υπόλοιπα λαχανικά,
θα μου καεί το σκόρδο. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και κρεμμύδι. Να πάρουμε ξερό κρεμμύδι, να το κόψουμε πάλι σε λωρίδες και να το βάλουμε στην αρχή μαζί με, με τις περιές και τα υπόλοιπα λαχανικά. Περιμένω τώρα να μου γίνουν πρώτα τα λαχανικά. Και συνέχεια θα προσθέσω το μανιτάρι που γίνεται σχετικά γρήγορα και στο τέλος μετά την ντομάτα και τα ζυμαρικά μου. Αυτό που ελέγχω είναι το καρότο, γιατί είναι το πιο σκληρό από όλα τα λαχανικά που έχουμε βάλει μέσα στη συνταγή μας. Βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μαλακώνουν. Μόλις αρχίζουν και μαλακώνουν, θα προσθέσω και το μανιτάρι. Το βάζουμε τελευταίο το μανιτάρι. Δώσε άλλο ένα, να βάλω άλλο ένα. Μανιτάρι. Ναι. Να, εκεί πέρα, έξω. Ναι. Το βάζω στο τέλος το μανιτάρι, τι με ρώτησε Στέλλα. Γιατί το βάζουμε στο τέλος το μανιτάρι. Γιατί γίνεται είναι το πιο γρήγορο. Ξεκινάμε από τα λαχανικά που θέλουν πιο πολύ, δηλαδή πρώτο το καρότο και τις περιές. Μετά βάζουμε το κολοκυθάκι και τη μελιτζάνα που είναι ψιλοκομμένα και είναι γενικά μαλακώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και στο τέλος βάζουμε το μανιτάρι που είναι το πιο γρήγορο από όλα. Ανάψω λίγο και τον εξαρισμό. Λίγο βουτυράκι μας φέρει Στέλλα, έχουμε έξω τέλεια. Περιμένουμε λίγο να σοταριστούν. Βάζω το βουτυράκι να μου δώσει έξτρα γεύση. Θα πήγαινε εδώ ωραία να βάλουμε λίγη καπνιστή πάπρικα. Να φέρω να βάλουμε. Έχουμε, άμα έχουμε να βάλουμε. Λοιπόν, βάζω και το ντοματίνι μου. Είναι αρκετά. Ορίστε. Έλα. Εντάξει. Τέλεια, νομίζω καλά είναι. Τέλεια, ψήνω και λίγο το ντοματάκι. Βλέπουμε τα λαχανικά μας πόσο ζωντανά είναι. Τώρα σε αυτό το σημείο θα προσθέσω λίγο ζωμό ή λίγο νερό. Θα χαμηλώσω τη φωτιά. Και θα βάλω τα ζυμαρικά μου. Τώρα με το που έβαλα τα ζυμαρικά, εννοείται ότι θα προσθέσω λίγο ακόμα αλάτι. Εντάξει, γιατί τα ζυμαρικά βράσανε μέσα στο νερό, έχουν τραβήξει πολύ από το νερό. Θα βοηθάω με λίγο αλατάκι. Τέλεια, θέλουν λίγο ακόμα, να πάρω εγώ μια τσιμπίδα. Ναι. Θα μου δώσεις και το κεφαλοτήρι. Βέβαια. Ορίστε, να φέρω και ένα πιάτο. Πάλι και εδώ λίγες σταγόνες από λεμόνι, πολύ λίγο. Λίγο λαδάκι. Έλα, λιγάκι. Τόσο είναι τόσο τα πουτσια. Ωραία. Λίγο ακόμα. Ναι, φτάνει. Καλά είμαστε. Τέλεια. Θα το τραβήξω από τη φωτιά και θα προσθέσω λίγο κεφαλοτήρι. Όπω πίνασα τώρα. Κι εγώ. Μακαρόνι για να μην πεινάσεις. Λοιπόν, έτοιμο για το τελευταίο μας ζυμαρικό. Κάνουμε έτσι λίγο μια μικρή μπαλίτσα. Μπάρε κάθετε, δεν πειράζει. Μπορούμε να πάρουμε και λίγο. Θα βάλουμε, ναι, εννοείται. Έχετε βάλα πολλά, δεν πειράζει. Έτοιμο για το λιγκουίνι με τα λαχανικά. Θα βάλει λίγο έτσι ντεκοράκι η Στέλλα από πάνω. Έτσι. Ορίστε. Τέλεια. Να πάρω το ένα, να αφήσω το άλλο. Ας ξαναδούμε λίγο άλλη μια φορά την τελευταία μας
Συνταγή. Είπαμε λιμπουίνι με λαχανικά. Είναι, χρησιμοποίησα μια μελιτζάνα, κολοκυθάκι, ένα-δυο καρότα, κόκκινη, κίτρινη και πράσινη πιπεριά, ντοματίνια, φύλλα δυός μου, μανιτάρια κομμένα, λευκά, καλύτερα λευκά να βάλουμε, τα μικρά αυτά που τα ξέρουμε όλοι, ελαιόλαδο, εντάξει, το λιγκουίνι, αλάτι και πιπεράκι. Να πούμε λίγο τη διαδικασία. Κόψαμε σε λωρίδες τα λαχανικά, σοτάραμε πρώτα το καρότο που ήταν το πιο σκληρό μαζί με τις πιπεριές, προσθέσαμε το κολοκυθάκι και τη μελιτζάνα, συνεχίσαμε το σοτάρισμα, βάλαμε και λίγο καμιστή πάπρικα με τη Στέλλα. Βάλαμε στο τέλος τα μανιτάρια και το ντοματίνι, λίγο νεράκι, λίγο ζωμό, τα λιγκουίνι και απλά στο τέλος δέσαμε στην ουσία με λίγο κεφαλοτήρι. Μπορούμε να βάλουμε και παρμεζάνα ή να βάλουμε γραβιέρα. Καλύτερα. Και βάλαμε στο τέλος, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ξυδάκι για να το σηκώσουμε λίγο, γιατί είναι αρκετά λόγω του λαχανικού, λόγω του νερού, δεν έχει πάρα πολλές έντονες γεύσεις. Άμα θέλουμε λίγο να το κάνουμε πιο έγκυψη στο φαγητό, βάζουμε, μπορούμε να βάλουμε λίγο λευκό ξύδι από βαλσάμικο ή λίγες σταγόνες από χυμό λεμόνι και να σερβίρουμε. Ας δούμε άλλη μια φορά και τελευταία φορά το διαγωνισμό για σήμερα. Γράψαμε σε σχόλιο τη δική σας αγαπημένη συνταγή με τα ζυμαρικά. Προσκαλέστε ένα φίλο σας να δει το βίντεο κάνοντας τα και έχει τρεις τυχερίες θα κερδίσουν 1500 πόντους στην κάρτα Μασούτης. Αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσαν οι τρεις συνταγές που κάναμε με τα ζυμαρικά. Να πούμε ότι σήμερα μαγειρεύσαμε με ζυμαρικά Mr. Grant και Μασούτη από τον τόπο μας, με βίδες, λιγκουίνι και χιλοπίτες, λαχανικούλια αρκετά. Χρησιμοποιήσαμε τα σκεύη της KitchenAid με την τριπλή επίστρωση, τα τηγάνια και το πλακερό. Θες να αποχαιρετήσεις Στένα σήμερα? Ναι. Γεια σας, καλό μήνα. Τι να πω. Εντάξει. Πάω πας. Εντάξει. Είπαμε καλό μήνα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Γεια σας από εμάς. Καλά. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Γεια σας.